Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Το τελευταίο διάστημα ασχολούμαι λίγο με το emulation και προσπαθώ να περάσω ROM σε διάφορες παιχνιδοκονσόλες. Ξεκίνησα από ένα PSP το οποίο είχε χαλασμένο οδηγό από πίσω για συντάκια, οπότε για να μην πάει χαμένο άρχισα να το πειράζω και να το κάνω φορητή παιχνιδοκονσόλα με περασμένες ROM. Γίνεται, είναι απλό, ίσως σε κάποιο επεισόδιο να το δούμε αυτό. Στην αναζήτηση μου, επειδή βλέπω πολλά βιντεάκια στο χώρο, έπεσα πάνω σε αυτό. Είναι μια παιχνιδοκονσόλα η οποία όμως έχει ενσωματωμένες 500 ROM από διάφορα Mame, Arcade και από άλλες παιχνιδοκονσόλες μέσα. Είναι πάρα πολύ οικονομική, γι' αυτό μου έκανε εντύπωση και ήθελα να το δούμε. Κοστίζει, αν δεν κάνω λάθος, 12 με 13 ευρώ τη στιγμή που το πήρα αυτό. Αυτό εδώ έχει έρθει από το GearBest, αν θυμάμαι καλά, οπότε πάμε να δούμε. Στο κουτί βλέπουμε ότι μοιάζει πάρα πολύ με το Game Boy Pocket. Έχει 4 κουμπιά, πάνω κάτω βελάκια, Reset Start. Επίσης, το συγκεκριμένο έρχεται με ένα χειριστήριο για να το συνδέεις στην τηλεόραση και με ένα καλώδιο το οποίο νομίζω RCA είναι, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν τότε εκείνο τα ωραία καλώδια, για να το συνδέεις πάλι πίσω στην τηλεόραση και να παίζεις. Λευκού χρώματος, το βάζω όμως λίγο στην άκρη να δούμε τα γύρω-γύρω. Εντάξει, για 10 ευρώ δεν περίμενα κάτι τρομερά ποιοτικό στη συσκευασία, ούτως ή άλλως δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει να δουλεύει. Έχει μέσα αυτό το χειριστιάκι, το οποίο φαντάζομαι ότι μπορείς να το συνδέσεις με micro USB και σε άλλα φορητά ίσως, μάλλον. Έχει μία μπαταρία, οι οποίες είναι οι κλασικές μπαταρίες Nokia που βάζουν σε πάρα πολλά emulate συστήματα. Έχουμε micro USB σε USB, το οποίο το χρησιμοποιούμε για να το φορτίσουμε. Ναι, η μπαταρία, όπως έχετε καταλάβει, φορτίζει από micro USB. Και έχουμε τα component, νομίζω, RCA, πώς λέγονται αυτά. Δεν τα θυμάμαι καθόλου, για να μπορούμε να το συνδέουμε σε τηλεόραση. Είναι αρκετά ωραίο. Κοιτάξτε, για το κόστος του, χωρίς πολλά-πολλά, νομίζω ότι δεν θα βρούμε κάτι άλλο καλύτερο ή κάτι άλλο πιο ποιοτικό. 10 ευρώ είναι. Μόνο και μόνο για τα πλαστικά, πιστέψτε με, ένα PSP να πάρεις, θες τουλάχιστον 20-30 ευρώ. Συν μια καλή καρτούλα μεγαλούτσι και να το μεγαλώσεις. Θες γύρω στα 30 με 35 ευρώ να το πειράξεις, οπότε για τα 10 ευρώ στο 1 τρίτο του κόστου νομίζω ότι είναι αρκετά καλή τιμή. Έχουμε ένα manual, το οποίο είναι στα κινέζικα και σας δείχνει κάποιες βασικές οδηγίες. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, αλλά ρίξτε το μια ματιά όσοι το πάρετε. Και ας περάσουμε στη βασική κονσόλα αυτή καθεαυτή. Έχουμε την μπαταρία εδώ, έχουμε την κονσολίτσα. Είναι πάρα πολύ... Θυμίζει Game Boy Pocket. Η μπαταρία μπαίνει από πίσω. Λοιπόν, έχουμε την οθόνη μας, η οποία είναι αρκετά όμορφη. Νομίζω είναι 324x480, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Θα σας βάλω κάπου εδώ την ανάλυση αν τη δω. Έχουμε 4 βασικά κουμπιά, τα οποία έχουν ωραίο πάτημα, δεν θα πω ψέματα, είναι ok. Μικρά μένα, αλλά με ωραίο πάτημα. Έχουμε ένα σταυρό. Ναι, έχει ένα R. Αυτό το button είναι το reset button. Start select και τίποτα άλλο. Από πάνω έχουμε το on off για να συνδέουμε το φορτιστή ή το χειριστήριο. Και από εδώ, από αυτή την υποδοχή, μπορούμε να το συνδέσουμε στην τηλεόρασή μας. Έχει από το πλάι επίσης ροδέλα για να ρυθμίζουμε το volume up, volume down. Ok. Και πριν να τα ανοίξω, να δούμε και το χειριστήριο. Τα χρώματά του είναι σε φάση Famicom. Νομίζω ήταν μια κονσόλα που είχε βγει στην Ιαπωνία που λεγόταν Famicom. Τα χρώματά του μου θυμίζουν πάρα πολύ αυτή την κονσόλα. Ψευτοπλαστικό. Κούφιο, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τα κουμπιά είναι ok. Λάστιχο εδώ, πιο σκληρό πλαστικό στο σταυρό και στα 4 button. Δεν λέει την τι, αλλά θα το ανακαλύψουμε στην πορεία. Το βάζω στην άκρη για να δούμε αυτό εδώ. Λοιπόν, ας κάνουμε τα αποκαλυπτήρια της οθόνης. Πάντα αυτό είναι το καλύτερο σημείο συνήθως. Και ας το ανοίξουμε. Κινέζικα και αγγλικά. Να φανταστώ ότι με το α. Και έχουμε 500 παιχνίδια. Ας το χαμηλώσουμε όμως. Θα ξαναπεράσουμε στον ήχο σε λίγο. Πάνω κάτω με το σταυρό έχουμε περιήγηση μέσα στο μενού, δεξιά αριστερά με τα βελάκια αλλάζουμε καρτέλα για πιο γρήγορο search.
Θα βάλω το Turtles 2, τα χελονονιτζάκια, για να δούμε λίγο πώς είναι. Το συγκεκριμένο παιχνίδι το έχω σε κασέτα Game Boy, προχθές το δοκίμαζα, για να σας πω και την εμπειρία μου. Να δούμε πώς θα φορτώσει τον ήχο. Η οθόνη έχει καλή ανάλυση, το κόκκινο λίγο μου φαίνεται ξεπλυμμένο. Να ξεκινήσουμε το start, μία χελώνα, start. Και με το reset φαντάζομαι ξαναγυρνάμε πάλι πίσω. Για να δούμε κάποιο άλλο γνωστό. Έχουμε το Contra, τα έχω παίξει αυτά. Συνήθως τα περισσότερα είναι το ίδιο παιχνίδι πειραγμένο με κάποιες μικρές αλλαγές. Τις ROM τις πειράζουνε. Η ανάλυση του είναι ok, είναι αρκετά ωραία. Για να δούμε το Tetris. Α, είναι το διπλό. Είναι λίγο διαφορετικό. Μου φαίνεται λίγο διαφορετικό το συγκεκριμένο. Εν τω μεταξύ βλέπω μέσα από την κάμερα, οπότε γι' αυτό είναι λίγο ιδιαίτερα δύσκολο να το κεντράρω. Οκ. Okay. Οκ, okay, να πατήσω pause με το start, οπότε πρέπει να πατήσουμε reset για να ξαναβγούμε. Είναι λίγο βαρετό και κουραστικό αυτό. Ψάχνω να βρω άλλα γνωστά. Ένα Super Mario δεν είναι με αλφαβητική, βασικά φαίνεται να είναι με αλφαβητική σειρά, αλλά είναι ότι να είναι λίγο η ROM. Γκάλαγκα. Θα παίξουμε λίγο τον Γκάλαγκα, το οποίο Γκάλαγκα το θυμάμαι. Ναι, start. Go. Ναι, το είχα παίξει και στο Nintendo, τη μικρή την κονσολίτσα πρόσφατα, πριν από λίγο καιρό. Οκ. Okay. Αρκετά ωραίο. Η οθόνη του είναι ok, δεν τρέλαμε, το κόκκινο του φαίνεται λίγο ξεπλυμμένο. Να σας πω την αλήθεια, μου φαίνεται αρκετά ok για τα 10 ευρώ, να σας πω, θα το έπαιρνα ίσως σε ένα μικρό παιδί, θα έχει να παίζει για καιρό. Νομίζω ότι είναι αρκετά καλό value, δεν είναι κάτι τρομερό, αλλά έχει αρκετά παιχνίδια. Για να δούμε το King Kong Jr. Εν τω μεταξύ αυτά τα παιχνίδια δεν τα θυμάμαι πολύ καλά, δεν έχω παίξει τον King Kong μικρός. Ναι, ναι. Οκ, okay, δεν έχω καταλάβει τώρα τίποτα από τι κάνω. Οκ, okay, πάμε και σε άλλα. Τώρα πολλοί από εσάς που τα ξέρετε τα παιχνίδια θα με βρίζετε. Αλλά ειλικρινά δεν έχω παίξει τα πάντα όλα. Προσπαθώ να βρω παιχνίδια τα οποία να έχω παίξει στο παρελθόν. Τον Γκάλαγκα το έχω παίξει.
Ο ήχος του είναι λίγο κνευριστικός, αλλά τουλάχιστον μπορείς να τον χαμηλώσεις. Δεν ξέρω, προσωπικά το Spider-Man 2 νομίζω. Έχει παιχνίδια τα οποία υπάρχουν και στο Game Boy Advance και στο Color και στο απλό του Game Boy. Ας δούμε λίγο εδώ. Spider-Man 2, Start. Ναι, αυτό το έχω παίξει. Νομίζω, όχι βασικά το 3 έχω παίξει. Οκ. Okay. Σε γενικές γραμμές, αν το προτείνω, προς το παρόν για μικρή φορητή ναι, αλλά πάμε να το δοκιμάσουμε και μέσα στην τηλεόραση, να δούμε πώς συνδέεται και αν μπορούμε να έχουμε εικόνα. Κλείνω από εδώ και επιστρέφω. Εν τω μεταξύ πάμε να δούμε στην τηλεόραση, στο AV, searching for signal. Ω, εντάξει, παίζει. Ο ήχος νομίζω έρχεται. Δεν έρχεται από εδώ, για να δούμε. Αυτό εδώ είναι κλειστό. Οπότε θέλοντας και μη τον ήχο τον ακούμε από εδώ. Ωραία. Έχω συνδέσει το χειριστήριο. Το οποίο χειριστήριο είναι αυτό εδώ. Το έχω πάρει την κάμερα στην αγκαλιά μου εντωμεταξύ. Λοιπόν, το χειριστήριο είναι αυτό εδώ. Οκ. Okay. Για να δούμε, δουλεύει. Δεν βλέπω να πολύ δουλεύει. Ωραία, από εδώ δουλεύει. Από αυτό εδώ δουλεύει. Αν συνδέει το χειριστήριο, δυστυχώς το χειριστήριο δεν δουλεύει. Μήπως έχει κάτι άλλο, μισό λεπτάκι. Όχι. Δυστυχώς αυτό εδώ το πράγμα δεν δουλεύει. Θα το ανοίξω να δω μήπως έχει κάποιο πρόβλημα. Αυτό δυστυχώς μα από το καρπούζι, αλλά το έχουμε στην τηλεόραση. Ας βγάλω το χειριστήριο αφού δεν κάνει επαφή. Μπορώ να το χειριστώ από εδώ. Το οποίο, οκ. Okay. Εντάξει, δεν τρελαίνομαι ότι δεν. Βασικά είναι λίγο εκνευριστικό το ότι δεν μπορώ να βάλω το χειριστήριο, αλλά. Για να δούμε τον Γκάλαγκα πώς θα είναι. Το Galaga ήταν από τα αγαπημένα μου παιχνίδια όταν ήμουν μικρός. Η ανάλυση του, εντάξει, η οθόνη είναι HD 1080, αλλά είναι ok. Προς το παρόν φαίνεται ok. Ωραία, για πάμε. Η αλήθεια είναι ότι η ανάλυση του είναι λίγο χάλια. Δεν κάνει καλό scale, τα βλέπω λίγο αλλοιωμένα. Αλλά φαντάζομαι σε μια παλαιότερη τηλεόραση που έχει AV, τώρα θα μου πεις που θα βρούμε εμείς τηλεόραση που δεν είναι HD. Ίσως σε μια HD Ready, γιατί κυκλοφορούν σε παιδικά δωμάτια, πολλοί έχουν ίσως τηλεοράσεις οι οποίες είναι λίγο πιο τέτοιο. Δεν έχω τηλεόραση η οποία να είναι. Εν τω μεταξύ είναι ωραίο το άτιμο και ας μην το βλέπω καλά. Γενικά η εικόνα δεν είναι τόσο τρομερή. Αλλά, οκ. Okay. Δείτε πόσο χάλια φαίνεται. Σε εσάς μπορεί να φαίνεται καλά, στα μάτια μου φαίνεται μέχ. Αλλά, να δούμε το κόντρα 2. Έχει 24 κόντρα, μπορείς και κάνεις σε όποιο θες. Τι γίνεται εδώ. Έλα φίλε, τι λες. Άντε, πάμε. Super Contra. One player, start. Εν τω μεταξύ όλα τα χειρίζομαι με αυτό. Okay. Είναι γρήγορο το τίμημα. Δεν ξέρω αν η ρόμη είναι πιο γρήγορη ή όχι. Εν τω μεταξύ, εντάξει, δεν είναι πιο καλύτερο. Αλλά νομίζω ότι. Ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, δεν ξέρω παιδιά, αλλά μου φαίνεται αρκετά καλό value. 10-12 ευρώ πόσο έχει. Ρίξτε μια ματιά.
Εντάξει, δεν είναι το ότι πιο αξιόλογο. Το χειριστήριο το φορητό σε μένα δεν δούλεψε. Ίσως να έχει κάποιο πρόβλημα εσωτερικό. Θα το ανοίξω λίγο να ρίξω μια ματιά. Αλλά και νομίζω ότι αυτό μπορεί να το μοντάρει, να βάλει ένα πυκνοτάκι όσοι ασχολείστε ή κάνουν δύο πραγματάκια ακόμη μέσα. Μπορούμε να το πειράξουμε. Αν θέλετε, μπορώ να το ανοίξω σε ένα βίντεο να δούμε πώς είναι. Αν σας αρέσει, πείτε μου. Αλλά σε γενικές γραμμές, νομίζω ότι τα λεφτά του. Τα αξίζει και με το παραπάνω. Τώρα, σε ένα παιδί που δεν θες να δώσει κάτι ακριβό, τίποτα, ένα 10 ευρώ είναι 3 καφέδες και θα το έχει και θα το χτυπάει και θα το λιώσει. Δηλαδή, έχει 500 παιχνίδια. Ας πούμε ότι έχει 100 μέσα, ρε παιδί μου, και τα υπόλοιπα είναι remake και οτιδήποτε. Λοιπόν, τσεκάρετε το, ρίξτε το μια ματιά. Αυτό από μένα. Να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.